τόσο με εδώ φίλοι μου, με ακόμα ένα classic της Neo Geo. Είναι ένα fighting, το οποίο είναι το τελευταίο Double Dragon της Technōs πριν σταματήσει να είναι εταιρεία, και είναι βασισμένο στην ταινία, στην αειδιαστική ταινία Double Dragon. Μας δείχνει εδώ και βίντεο σκηνικά την απέσια αυτή η ταινία, μόνο που αυτό είναι καλύτερο. Το fighting game είναι πολύ καλύτερο, είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι η ταινία ίσως. Το σεβαστήκαν, προσέξαν στο game, γιατί το Double Dragon, το origin του είναι στο game υποτίθεται, βασισμένο. Τα κάναν σαλάτα με εκείνο το Double Dragon. Ίσως να μπορούσαν να κάνουν το Arcana καινούργιο. Καλό, θα δούμε, δεν ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε το Double Dragon από τους καινούργιους. Τέλος πάντων, είναι fighting game, αλλά δεν βλέπουμε εδώ ένα πολύ εντυπωσιακό έτσι intro. Μ' αρέσανε αυτά τα intro παλιά που έδειχνε έτσι τους χαρακτήρες, τα combo και ξαφνικά πήγαινε στον τίτλο μετά. Όπως το Marvel Super Heroes, τέτοια φάση. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Ήταν το τελευταίο Double Dragon της σειράς, το τέταρτο. Technōs Japan σαφώς το λέει, το 95 κυκλοφόρησε από ό,τι μας λέει εδώ πέρα η χρονολογία. Είναι ένα... δεν το έχω παίξει, να πω την αλήθεια. Το έβλεπα όμως σε κάποια arcade κάτω στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, πριν χρόνια, το 90. Και έλεγα, wow, Double Dragon Fighting, ενδιαφέρον. Φαίνονταν τα γραφικά, μου άρεσαν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραία τα γραφικά. Και επειδή ο φίλτατος Δημήτρης μου το θύμισε, είπα να παίξω μερικούς γύρους έτσι για να το δούμε. Πάμε, ας περάσουμε στο παιχνίδι. Μας δείχνει εδώ πέρα έτσι και κλασικά, έχει το κλασικό ήχο που ξεκινάει το παιχνίδι, αυτό το gling gling που κάνει όταν βάζεις credit, είναι πολύ ωραίο, και μας δείχνει πως θα παίξουν το παιχνίδι τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ξέρουμε λίγο πολύ πως θα παίξουμε. Έχουμε λοιπόν κάποιους χαρακτήρες που δεν τους ξέρω, τη Μαράια, τον Dalton, όχι από τους γνωστούς Dalton του Lucky Luke, Rebecca, Eddie, Billy, Jimmy σαφώς, Amon, ο Ninja, Burnov, Boss Fight ήταν αυτός το 2, Abobo και Cheng Fu που δεν τον ξέρω, ίσως κάποιο Boss Fight σε κάποιο άλλο Double Dragon. Εγώ θα πάρω τον πιλάκο μας. Τώρα να ξεκινήσουμε, και πρώτος είναι ο Abobo. Παλιά rivalry γενικά. Καλά, ηρέμησε ρε φίλε, εντάξει, πάπα, τι είσαι. Αυτός ο υπόνομος μου γλίστα τη χελοντζάκια του Game Boy, ένα είναι υπόνομο που έχει κάπως έτσι. Τώρα τόσο δεν το ξέρω καλά παιδιά το fighting, για να θα βάλω το δυνατά μου. Δεν είμαι πολύ καλός. Δεν το έχω παίξει ποτέ στα arcade. Βασικά λίγο το είχα παίξει πριν χρόνια, αλλά έχασα. Ξέρετε τώρα, στα fighting δεν ήθελα να ρίχνω πολλά λεφτά. Γιατί... εδώ να ξέρω, δεν ξέρω που είναι η κλωτσιά, απλά παίζω με τα ημικύκλια. Και κρεμίζει όλο το μέρος. Μ' αρέσουν τα animations, είναι φανταστικά, και οι κάμερες στο πίσω μπροστά, είδε αυτό το... είναι πολύ ωραία φάση. Round 2! Και σαφώς στο δεύτερο γύρο θα γρέψουμε πράγματα. Χαλάρωσε, Abobo, θα πάθεις τίποτα. Με αυτούς τους χαρακτήρες γενικά, όπως και τους Αντόρες στο Final Fight, τι παίζει, είναι ομάδες χαρακτήρων, δηλαδή Abobo και τέτοιοι. Oh, super. Είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες... θα σε παίξω όμως εγώ με πονηριές και pokes. Τα pokes είναι μικρά χτυπήματα, για ξέρετε. Είναι πολύ καλύτερο από την ταινία πάντως, το μόνο σίγουρο, παιδιά. Μην δείτε την ταινία. Τέλος πάντων, αν θέλετε να ρίξετε γέλιο, δείτε την. Don't rely on strength only. Τι δεν έχει μουσική, Victory Music. Την κλασική τέλος πάντων του Double Dragon εκείνη. Τα βγάζει την πίστα, κάτι. Μ' αρέσει το intro του κάθε χαρακτήρα, το μεταξύ. Και η SNK έχει φοβερά animation στα παιχνίδια της, από τα παλιά δηλαδή, τέτοια φάση. Αυτή έχει projectile, κυρία, και δεν θέλει να έρθει κοντά. Θα φάμε ξύλο από πολλούς, καλά είμαι σίγουρος. Ορίστε. Θα κάνουμε continue δηλαδή. Αυτή είναι, επειδή παίζει projectile, κοιτάζει να είναι μακριά σου σαφέστατα. Και ο υπολογιστής... anti-air. Κλασικά. Και είναι μόνο ο δεύτερος παίκτης της SNK, έχει το Wii, τα fighting της δεν τα κάνει πάρα πολύ δύσκολα. Γενικά, γιατί της SNK παιχνίδι είναι, παιδάκια μου, καλά, δεν είναι απεξεγέλαση. Και δεν άφησε την άμυνα ούτε λεπτό, δεν την άφησε ούτε λεπτό μέσα στο ξύλο, βασικά. Τσα! Το καταλάβαμε, ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά. Χριστέ μου. Αντιέρ. Αχ, αυτές οι αντιέρ τις μισώ.
παίξω ένα ουτσίκα όμως εγώ και θα σε κλάσω μια μάλλα. Δεν είναι καλό πράγμα τα projectile πολλές φορές σε fighting, ειδικά Street Fighter 3 Ken. Ξέρετε, άρχισε να σηκωθεί απίστευτο, έτσι. Το παιχνίδι έχει καλό τέτοιο, παιδιά, έχει καλό αι, ας πούμε, δεν είναι ό,τι να είναι. Μου την έφερε άγρια. Ενώ δείχνει ότι ζαλίστηκε ο χαρακτήρας, καλά θα μπεις τώρα. Τα arcade κλέβουνε. Η Capcom παραδέχτηκε επίσημα ότι το Street Fighter έκλεβε στα frames παλιά. Θα ξαναπάρω μπιλάκο εγώ, θα παίξω μπίλι, δεν θα παίξω κάτι άλλο, εντάξει. Δεν έπαιξα και πολύ δυναμικά, έπαιξα λίγο έτσι ό,τι να είναι. Στο κάτω-κάτω, δύο κινήσεις μόνο είναι, δεν είναι πολλές. Δεν θα μας αφήσει χλωρό κλαρία με αυτή, είμαι σίγουρος. Τέτοια φάση, μέχρι να τη βγάλουμε, να την πλησιάσουμε, δηλαδή να τη βγάλουμε. Αντιέρ, έτσι. Κοπελιά, πρέπει να σε δύρω λίγο, γιατί μας έχει σπάσει τα μούτρα. Ξέχνα το, αν πηδήξεις δίπλα τους με neutral jump, την έχεις φάει. Ή θα φας κάτι στον αέρα, ή θα κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι μόνο ο δεύτερος παίκτης, έτσι. Βέβαια, έχει να κάνει και με τη σειρά που στην πέφτουν οι παίκτες. Κλασικά. Αχ, Χριστέ μου. The game is over, χαίρομαι πολύ. Κάτι μας είπες. Μας το λέει εντελώς τέτοιο. Δεν θα πάρω άλλο παίκτη. Εγώ θα μείνω στον Billy, φίλοι μου, γιατί έχω πίστη στον Billy. Ο Billy μπορεί να μην έχει σε μένα, αλλά εγώ έχω πίστη σε αυτόν. Να ξέρετε. Θα με αναγκάσει να σου παμάρω την ίδια επίθεση. Αυτό είναι, αν μπορέσω φυσικά, γιατί... αφού την έπιασε κιόλας. Σαφώς. Δεν θα με αφήσει σε χλωρό κλαρί με τα projectile. Και αφού την χτύπησαν πάλι καλά, έτσι. Επιτέλους! Jesus Christ! Τι win! Για να δούμε το επόμενο γύρο θα κάνουμε, περίμενε. Λες και παίζω... Λες και κάνω γυμναστική κανονική ένα πράγμα, πα. Παίζουμε arcade stick, παιδιά, γιατί ήθελα να το εκτιμήσω. Ίσως γι' αυτό χάνω κιόλας, γιατί με τα χειριστήρια είμαι πιο καλός. Αν και τα παλιά αυτά λένε να τα παίζουμε arcade, πάρα πολύ stick. Πώς έχει την τέλεια απόσταση πάντα υπολογιστής, έτσι. Η Super είναι, νομίζω, δύο κουμπιά και μπροστά, κάτω μπροστά, αλλά δεν βγαίνει πάντα εύκολα, να ξέρετε. Πρέπει να είσαι και σίγουρος για αυτό που κάνεις, και εγώ δεν είμαι σίγουρος στη στιγμή για αυτό που κάνω. Όχι αυτό, αγόρι μου. Αχ. Παιδιά στα fighting games, πάντα συνήθως. Δεν ήθελα να πηδήξω κοντά της, αλλά τέλος πάντων. Πάρτα! Παιδιά ήταν δύσκολη. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα κάνω τελικώς. Επειδή είναι σαν cave παιχνίδι, φυλάσω δηλαδή για πολλές εκπλήξεις. Κακές. Κι όμως σε κοίμησα αρκετές φορές και έτσι δικαιούταν να υπνάκω κι αυτή. Πάμε στο αδερφάκι μας. Μας λέει και ένα tutorial. Αυτός πρέπει να είναι της SNK. Όχι, δεν είναι της SNK, γιατί δεν είναι τελικά τόσο εύκολο. Εκτός και αν είναι τίποτα easter eggs για... Σούχα! Wow. Κοίταξε, λέει να παίζεις με καμιά φορά, να αλλάζεις και λίγο το τέτοιο και να παίζεις και... Αν είναι δυνατόν. Είπα πας και τον πιάσω σούπερ στο ζάλισμα, αλλά τελικά προφανώς δεν. Ναι, είναι η μεταμόρφωση που κάνανε στην ταινία, θυμάστε, ξέρετε. Που ενωθήκαν και κάναν τον κακό να τρέξει ξύλο από μόνος του.
Αυτό ευχαριστήθηκα. Ας την άμυνα, Βρεγγελία. Πάλι την πάτησα. Στην μεταξύ αυτή η μουσική είναι από το παλιό Double Dragon, έτσι. Απλά είναι remix, όσο ακούθεν. Αλλά είναι λίγο, ακούει λίγο αστεία. Θα μου πεις και πάλι εντάξει, αλλά δεν ξέρω. Ας κοιτάξουμε να νικήσουμε τώρα εμείς το τεχάκι εδώ και... Ναι, σαφώς. Τι κάνεις! Αυτό πώς το κάνεις? Τον πήρα από πού ρε παιδιά? Πάρτα! Yes! Επιτέλους. Μετά τον ξεφτυλισμό που φάγαμε, δεν μπορώ να χαλωστώ δεξιό, θα φάω στο τελικό. Άρα τελικός ο ίδιος είναι. Δεν θυμάμαι. Χρόνια είναι τότε το παιχνίδι και έτσι. I'm the main man. Κακέ. Κακέ. Και ο επόμενος είναι ο Cheng Fu, ο οποίος είναι κάτι σαν το λέει από το, ξέρετε, ο φάση Jackie Chan. Όλα τα fighting πρέπει να έχουν ένα παρόμοιο χαρακτήρα. Τέλος πάντων. Εκτός από Street Fighter δεν έχει, μόνο Bruce Lee έχει εκεί. Άουτς. Αυτό πόνεσε μεγάλε. Και αυτό πόνεσε μεγάλε. Δεν μας αφήνει σε χλωρό κλάρι ακόμα, δεν αρχίσαμε. Μάλλον αυτό είναι. Τουλάχιστον χτυπήσαμε στο λίγο έτσι. Σκοπός είναι να το κερδίσουμε, εκείνη όλη η μαγεία. Είχα charge, αλλά δεν ήταν σίγουρο θα βγαίνει super, επομένως... Πάμε στον επόμενο γύρο. Εντάξει ρε φίλε, τι σου έλαβε ήταν αυτή. Αυτό το uppercut είναι μόνο σε connect μπορώ, δηλαδή μόνο σε combo μπορώ να το connect, κάνω connect, δεν γίνεται. Και σαφώς δεν βγήκε η κίνηση που θέλω. Εννοείται. Και το πιο σπαστικό είναι πολλές φορές τύπο, ο λογιστής παράδειγμα μπορεί να κερδίσει τώρα και μετά να χάσει, δηλαδή να κάτσει να χάσει. Δεν έχει και αίμα το παιχνίδι. Επίσης πολύ ωραία fighting games, αλλά είναι το World Heroes της SNK. Τα World Heroes έχουν βγει κανένα 2-3, δεν θυμάμαι. Είναι τόσο πολλά, δεν μπορώ να τα μετρήσω παιδάκια. Και Samurai Showdown σε αυτό το κλασικό. Θα το παίξω κάποια στιγμή ένα Playing Classics. Εκείνο έπαιζα και ένα. Οκ, έλα, έλα και εσύ εδώ λοιπόν. Να κάνω τσούπερ γι' αυτό. Εν τω μεταξύ έχει ξεσκιστεί στην άμυνα, έτσι. Αλήθεια, έχει ξεσκιστεί στην άμυνα. Αν δεν ανοίξει επίθεση, δεν πρόκειται να κάνω κάτι. Μπλοκ τρελό. Τέλος πάντων, μπορεί να το πούμε win, είναι win, win-win. Με τις κλωτσιές τώρα βγαίνει. Μάλλον εγώ κάνω κάτι λάθος, αλλά σπάνω. Πάμε να παίξουμε να το κερδίσουμε. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Αν είναι δυνατόν. Από πού σε παίρνει ρε φίλε αυτό? Σαφώς δεν θα μου πεις τώρα να σηκωθώ. Ξαφνικά με έκανε stun με ένα χτύπημα, έτσι. Με ζάλισε με ένα χτύπημα. Ενώ ήμουν εγώ στο προβάδισμα. Αλήθεια, σε έπιασε το άπρεκα, πολύ ωραία. Μ' αρέσει που νυχτώνει το μεταξύ, που έχει αυτά τα transitions, είναι πολύ ωραίο αυτό, είναι πολύ όμορφο. Το κάνει το παιχνίδι, είναι πολύ ζωντάνια γενικά. Σε κάποια θέματα, εντάξει, σαφώς και τις Capcom τα fighting είναι φανταστικά, κανείς να επιλέγει, αλλά μ' αρέσουν πιο πολύ τα SNK σε κάποια θέματα.
Δεν θα μ' αφήσει τώρα. Χριστέ μου. Α, ωραία. Μελικάκι. Όπως ο Τέρι. Ή ο Άντι. Ο Άντι, ναι, όχι ο Τέρι, ο Άντι. Όχι ο Άντι, είναι ο άλλος. Μπερδεύτηκα. Τέλος πάντων, Buster Wolf, ξέρετε πώς έχετε παίξει τέτοια παιχνιδιά. Και όπως πάντα στα κλασικά fighting υπάρχει και το mirror match. Τώρα δεν το κάνω τόσο. Οκ. Για κάποιο λόγο πήγα να μας πατήσει με ένα match, δεν ξέρω γιατί. Εγώ είμαι ο Ρίτζ, να λέω και εσύ. Αυτό μου θυμίζει το Dark Souls λίγο η πίστα, που είναι η πίστα με τον λυκάνθρωπο. Αυτό μάλλον το κάνεις με το πάνω και... Αυτός ήταν χειρότερος. Πάλι καλά που το στριμώξαμε έτσι, έστω και λίγο τουλάχιστον. Δεν θα είναι πω ότι ήταν επιτυχία, αλλά τουλάχιστον κάναμε κάτι. Αφού ρημάξαμε όλες τις βιτρίνες εδώ. Το μεταξύ μου αρέσει που η βιτρίνα ξαναφτιάχτηκε. Πότε την προλάβαμε και τη φτιάξαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι όλα μπλοκ, έτσι. Ό,τι special έχω κάνει πάνω του είναι μπλοκ. Δηλαδή, καλά, πάντα υπάρχει ένας τρόπος να κερδίσεις τον υπολογιστή. Πρέπει να βρεις το κουμπί του. Τέτοια φάση, δηλαδή. Αν δεν βρεις το κουμπάκι, ξεχάστε το. Και δεν μιλάω το κουμπί στο stick που παίζετε ή στο τέτοιο, στο χειριστήριό σας. Το κουμπί το πώς θα τον προσεγγίσεις τον υπολογιστή. Γιατί ο υπολογιστής είναι chip. Και ο chip δεν υπάρχει από τον υπολογιστή, να ξέρετε. Όχι. Ακόμα και έτσι, δηλαδή... Πάρτε. Τέτοια φάση. Πάρε μία από τα ίδια, λοιπόν. Έλεος. Και σαφώς ήταν μπλοκ. Σαφώς ήταν μπλοκ, εννοείται. Αυτό το πράγμα. Ναι, κοίτατε καλά αυτή τη βιτρίνα, φίλε, γιατί θα τη φάσετε μόλις στο τέλος, δεν είναι θέμα. Για τον αξία, αυτός το γλίτωσε το uppercut μου, έτσι, εγώ το έχω φάει πάνω από 100 φορές. Αυτός το έχει γλιτώσει, ας πούμε, τη φάση. Ναι, εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση, αγόρι. Τώρα θα αρχίσει τα projectile, εννοείται, για να με κάνει bait. Όχι. Παιδιά, ειδικά η αποφυγή πριν, άντε ας έχασα, αλλά η αποφυγή ήταν τρελή. Θα ήταν καλή νίκη, αλλά δεν μ' άφησε. Δεν μπορώ, δεν ξέρω γιατί. Τι ρε είναι superior, βρε γέλιε. Είναι εκνευριστικός ο αδερφός του, ο δίδυμος του, τέλος πάντων. Τι μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι. Είναι πάνω, έχει ξεσκιστεί να κάνει μπλοκ όλη την ώρα της επιθέσεις μου και στην ουσία... Μοιάσουμε μία μου, έτσι είναι, φίλε. Πήραν 500 χιλιάρικα. Όχι σε λεφτά, δυστυχώς. Τώρα θα το πληρώσω το μέμα, σαφώς, γιατί... Thank you.
Επιτέλους. Επιτέλους την έφαγε. Κάθισε και την έφαγε σαν άνθρωπος. Αυτό είναι σχετικό. Δεν νιώθω ότι κέρδισα γιατί είμαι σαν πίσω στο ξύλο. Και τώρα πάμε στην Μαράια, η οποία οι γυναίκες δέρουν άκρη πολλές φορές, να ξέρετε. Και παίζει εδώ στα arcade, κοπελιά. Μ' αρέσουν αυτά τα backgrounds γιατί κατείτε πίσω. Σουρία εντελώ. Στο arcade παίζουμε arcade. Και πίσω έχει σκηνές από την ταινία σαφώς. Δείτε εδώ πέρα. Οκ. Okay. Ω, καλά. Θα πάμε ξύλο πάλι. Άου, αυτή ήταν ασκήνη δηλαδή. Σαβόστατα μπλοκ εννοείται, τι θα ήταν άλλο. Και αφού δεν μου έφεγες όλη την ενέργεια, αλλά δεν έχει πολύ power αυτή, είναι, το λέει κιόλας, δεν έχει πολύ power. Αυτή είναι η κοπελιά σου νομίζω, η Μαράια. Ναι, όχι η Μαράια Κάρι, η κοπελιά σου πρέπει να είναι. Πολύ νεαρή ρίχνει εδώ. Αλλά λογικό είναι με την ταινία, με βάση την ταινία τέλος πάντων που κάνανε για το... Σε χλωροκλαρί, λοιπόν. Άσα την κάνει κάνει αυτή, έχει αυτό το... Έχει ξεφύγει ρε παιδιά που κολοφαριά ήταν σαν χτυπήματα, είναι δυνατόν. Ναι, θα κάνει τώρα την άμυνα του ηλαίους για να γλιτώσει κάθε χτυπήμα μου. Μπας και κερδίσει. Αγόρι μου, αν κάνεις δεκόρες, θα κάνεις ένα projector ωραίου και κεν, θα σε έχουν φάει λάχανο. Δυστυχώς. Είναι πολύ αργός, παιδιά. Όταν κάνεις τη μεταμόρφωση είναι πάρα πολύ αργός. Αφάνταστα, για να κάνεις ένα projectile, δηλαδή σέρνεσαι. Δεν είναι τυχαίο που η ταινία πάτωσε. Τουλάχιστον το arcade πήγε καλύτερα. Μην προλάβουμε εμείς να κάνουμε τίποτα, σκασίλα μας. Εντάξει, να κάνεις λαβή, να τους πλησιάζεις για λαβή, ξέχνατε έτσι, μην τολμήσετε. Τελείωσες. Ξέρεις, είναι σε μια άκρη, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Πρέπει να βρω κάποια τακτική να κερδίζω πιο εύκολα. Όπως να αμήνω με περισσότερο ίσως. Αν και δεν είναι εύκολο πολύ αυτό, εντάξει. Και δεν την έπιασε, αλήθεια. Σαφώς. Μπλοκ, μπλοκ και πάλι μπλοκ. Αυτό πώς το κάνεις, πρέπει να το... Αυτό είναι όταν ζαλίζεις το άλλος μάλλον, δεν μπορείς. Ας βάλουμε credit εμείς. Πάρτε για να μάθεις. Έλα κοπελιά. Όχι. Εντάξει. Ούτε εγώ θα έρθω. Θέλω να ξέρεις. Α, εσείς δηλαδή με το θέμα του της άμυνας δεν το συζητάμε. Α, είναι δυνατόν παιδιά. Θέλω να κερδίσω υπολογιστή με κάθε τρόπο σου. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή τι που κερδίζεις. Ha!
Νοπ. Μας ντρόπιασες και πάλι, Πίλη. Λυπάμαι. Όχι ότι εγώ δεν φταίω. Φταίω κι εγώ. Νομίζω πως έκανα μπλοκ, αλλά τέλος πάντων. Αλήθεια τώρα! Θα το εκτιμούσα να έκανε στη σούπερ, αλλά δεν. Παιδιά, αλήθεια, έτσι, δηλαδή είναι ξεφτύλα η κοπελιά, ας πούμε, δεν το συζητάμε. Είναι ξεφτύλα η κοπελιά, κυριολεκτικά. Έχουμε ακόμα ένα γύρο, δεν τελειώσαμε. Πρέπει να την ξεσκίσουμε, αλλιώς, τη γάτα. Καλό κόμπο. Τη σκότωσε επιτέλους. Να ξεπίσω αυτό που βλέπουμε είναι Virtual Fighter. Έχει και τις τέκνο στα παιχνίδια από ό,τι βλέπω. Ενδιαφέρον. Are you hurt, babe? Αλήθεια τώρα. Πάμε στον Αμόν, που είναι ένας νίντζα. Είναι νίντζα. Μ' αρέσει το introduction, θέλω να κάθομαι να το βλέπω. Φάε! Όχι, φάε, 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 φάε. Η πίστα δεν αποσχέδει πως εγγύζει το μεταξύ. Θα πάμε ξύλο με αυτό. Νίντζα, θυμίζει λίγο το ρίο, το τέτοιο, τον... Το Τζο Μουσάσι από το Σινόμπι, σειρά Σινόμπι. Μη στρίμωνος ποτέ να νιντζέν σαν τις γάτες. Πάντα σας πάντα μούτρα. Εντάξει, έχει πλάκα εδώ τα χάνεις, θα δείτε γιατί. Είναι κάτι σαν το... Wiley Coyote, ας πούμε, από τα Bugs Bunny. Δεν θα μας αφήσει χλωρό κλαρί, είναι ο πρώτος γύρος. Ακρίσεις φορές χειρότερος είναι. Να τι έλεγα, που τα χάνεις, έχει πλάκα, σε φέρνει ο αέρας. Αχ. Δείχνει και τη μούρη του. Δεν έχουμε credits, εντάξει, δεν χρειάζεται. Τα έχουμε ήδη, δεν χρειάζεται. Κατάλαβα, αυτό ήταν από όλα τα χτυπήματα το Matrix. Θα είναι ο Keanu Reeves της υπόθεσης, δηλαδή δεν πρόκειται να το χτυπήσουμε τίποτα. Εννοείται θα ήταν μπλοκτήριο το κάθαρμα. Αλήθεια, όλα, Ου, baby! Billy, δεν μπορώ να... δεν έχω λόγια. Α, τώρα θα πάμε τις αρκούδες κάτω μου, έχουμε ένα αερολίκο τώρα, έτσι. Τον χτύπησα, τον χτύπησα. Ξύπα, 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 ξύπα. Τώρα, άστο. Τώρα είπα, θα πάμε τις αρκούδες, δεν είναι θέμα. Δεν κάνει τη σούπερ, ξεχάστε το. Καλά, το περίμενα. Τέλος πάντων, όμως, σημασία έχει ότι τον πρώτο γύρο τον πήραμε εντυπωσιακά. Αλλά το θέμα είναι ότι... Τι γίνεται τώρα. Παιδιά, κάνει τρελή άμυνα.
λοιπά. Και με τις κλωτσιές μπορείς να κάνεις αυτή την κίνηση. Το χτυπήσαμε. Πάμε λίγο πίσω. Πάμε λίγο πίσω. Θα μας αρχίσει τώρα στα σούρικες. Ναι, ναι, yes, yes. Θα σε πάρει τώρα σαν ο άνεμος. Καληνύχτα. Αυτός ήταν άσχημος θάνατος. Δεν θα το λέγω ήταν poor feel, αλλά τέλος πάντων, ήμασταν λίγο τυχεροί ίσως. Πάμε στον Barnoy. Barnoy, δεν ξέρω, είναι το boss fight, αν θυμάστε, το Double Dragon 2. Αυτός με τη μάσκα που έλειωνε μετά, δεν ξέρω. Ω, καλά, καλά, Σωστό boss fight και εδώ. Ωραία το θηρίο. Το ζαλίσαμε. Δεν ήθελα αυτό. Τουλάχιστον σκότωσε με άμυνα. Thank you, Billy. Πάμε στον επόμενο γύρο να τελειώνουμε γιατί θα γίνει μεγάλο το βίντεο. Τεράστιο θα γίνει. Και εδώ είναι και τελικός μετά από να σκεφτούμε. Ouch! Καλά, αυτή είναι ξέσκε. Κλασική λαβάκιδε η κατήρια μας. Ζάγκη φάση. Αυτό το ευχαριστήθηκα πολύ. Μου θυμίζει λίγο τον. Μου θυμίζει λίγο το τέτοιο να. Το Rufus από το Street Fighter 4. Τέτοια φάση. Rufus σε συνδυασμό με Hakan. Τον τουρκαλά φίλο μας από το Street Fighter. Blubber boy. Και τώρα πάμε στον δεν ξέρω ποιον. Πάμε στον Dalton. Δεν ξέρω τι είναι ο Dalton. Δεν έχω ιδέα τι κάνει ο Dalton. Έχει ένα jet ski ο Dalton πάντως που το αφήνει και φεύγει. Και αν τεινάζει το κτίριο για κάποιο λόγο. Γιατί τα jet ski κάνουν τέτοιες εκρήξεις. Για φάση. Άλλο κουμπί θέλω να πατήσω, άλλο κουμπί θέλω. Ας έχεις projectile, μια χαρά, πολύ ωραία. Μέχρι τώρα καλά ήμασταν χωρίς projectile. Αυτό το πήραμε και έτσι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Έχει σκιστεί στην άμυνα που σημαίνει ότι θα κάνει κάτι σαν τον Γκάιλ. Projectile άμυνα, άμυνα projectile. Τι είναι, παίκτης του baseball, ναι. Έτσι μοιάζει. Ο Νταν λοιπόν, ο οποίος ήταν από το Street Fighter Alpha τη σειρά ήταν σάτυρα για την SNK, για τους χαρακτήρες της SNK πριν χρόνια. Και τώρα ξαναεμφανίζεται, δεν θα σου πω, περίμενα κάτι καινούργιο να δω για Street Fighter 5, αλλά βλέπουμε ξανά τον Νταν πάλι. Δεν ήμουνα, δεν είναι ότι με χαλούσε να παίξω μετά, αλλά δεν και εγώ μου κιόλας. Τέλος πάντων. Όλο αντιέρω. Βρήκαμε τον πελά μας με αυτό να. Παιδιά, εξεσκίζεται στην άμυνα και βαράει μόνο. Τουλάχιστον σκότος τον κάνει αυτό το χατήρι. 3.000, δεν βαριέσαι. Θα πάμε ένα εκατομμύριο με το high score. Όσο χάνεις δηλαδή high score και δεν μηδενίζεται και στην ουσία. Πάνω one ups δεν έχει εδώ να ξέρετε.
Stay away. Α, τώρα θα μείνει σίγουρα away τώρα γιατί άρχισε το project. Να, δεν θα ξεκολλήσω. Όχι, θα συνεχίσω μέχρι να σε σκοτώσω. Αγόρα ρε. Billy, when? Πάμε για τον τελευταίο, πριν τον τελικό, τον κανονικό, τον Eddie. Μοιάζει με τον DJ, αλλά σε πιο έτσι καρτουνοειδή έκδοση. Και έρχεται ένα ελικόπτερο για κάποιο λόγο. Είναι στρατιωτικός, θα φανταστώ, ναι. Εννοείται. Να ο Γκάιλ του παιχνιδιού. Είναι σαν τον Eddie και τον Γκάιλ μαζί. Το πήγαμε καλά, δεν πειράζει, εντάξει. Παίζει και αυτό ρόλο πολλές φορές. Ω, είσαι cool εσύ. Μου θύμισε τις στάσεις που πέρανε εκείνη η Γκίνιο από τους από τον Dragon Ball, όσο είχε την Dragon Ball. Και ποιος δεν έχει την Dragon Ball, θα μου πεις, ειδικά με το Super τώρα. Άντε κακουνά το μοχλό. Ξέρω ότι δεν πρόκειται από Stan στον υπολογιστή να την γλιτώσω και έτσι... Τουλάχιστον απλά το κάνεις, μπας και τίποτα τύχει. Το πιο σίγουρο θα σπάσει το λαιμοχλό σου ή τα νεύρα σου και έτσι... Θα βάλουμε κρεντάκια. Α, έχουμε, εντάξει. Τελικά το βίντεο έγινε μεγάλο. Και αν πάμε το τελικό θα δούμε. Α, δεν καλά, δεν τον πιάνει. Εντάξει, με δύο χτύπηματα σε κάνει stun ρε φίλε, αυτό δεν γίνεται. Εντάξει, ξεκόλα δηλαδή ρε υπολογιστή. Αυτό συνέβαινε και ο Street Fighter. Ο υπολογιστής με δύο χτύπηματα σε έχει stun. Έτσι. Ο υπολογιστής με δύο χτύπηματα σε σαλίζει δηλαδή, σε ξερίχνει κάτω, εντάξει. Ό,τι και να κάνεις, σκασίλα του. Περιμένει. Πάλι βγήκε λάθος κίνηση. Οι δικές μου special κίνησεις δεν πιάνουν, έτσι. Δεν μετράνε δηλαδή. Μόνο η super τώρα και αυτό γιατί... Απλά γιατί έτσι. Και αυτό τον έκανα και ο damage πάλι καλά. Αν δεν ήταν η super δεν θα πιστεύω ότι θα τον είχα. Σαφώς ρε φίλε, αφού μας έκανες 100 φορές stun και μας ζάλισες στο κέρατο, απολύτως φυσιολογικό είναι. Εννοείται αυτό. Φύγω μακριά τους μπορούμε και σαφώς θα κλείτωνε, εννοείται. Τα κατάφερε τελικά, ήρθε κοντά μου απλά για να του κάνουν το χατήρι και δεν έμεινε χρόνο να κερδίσω, εννοείται. Αυτό μου θυμίζει το Crash Counter από Street Fighter 5. Που σε δίνουν μία και σε σπάνε την άμυνα.
Σε χτυπάει δηλαδή μια κλωτσιά συγκεκριμένη, ανάλογος το χτύπημα που θα έχεις ανοίξει κι εσύ και στην ουσία κάνει, δηλαδή άμα κάνουν η δυνατή επίθεση στο Street Fighter 5 και μετά είμαι ανοιχτός για την επίθεση του αλλού, μπορεί να με κάνει άλλος με ένα δυνατό το χτύπημα σπάσιμο άμυνας για πλάκα, έτσι, γιατί απλά... Αλλά δεν είναι... Τα παλιά fighting, τα καινούργια τα κάνουν να δείχνουν καμιά φορά πιο... Ό,τι και να κάνετε δεν μπορείτε να το πλησιάσετε, εκτός και να σας βγει πιο νωρίς. Τέτοια φάση δηλαδή. Τέτοια φάση. Είναι και ο αδερφός μου από το οποίο μπήκε μέσα και με βλέπει να παίζω Double Dragon Fighting. Βασικά ήρθα για να φάω, να πάω κάτι να φάω. Καλά έκανες, ήρθα να πάρει κάτι να φάει. Εγώ τρώω ξύλο, αυτός τρώει φάει, κατάλαβες. That's how life goes. Έτσι είναι η ζωή, άδικη, άδικη. Ναι, είναι άτιμη. Double Dragon The Fighting Game. Το έχεις δει ποτέ, Βασίλη, αυτό το fighting. Εγώ. Double Dragon The Fighting Game. Της SNK, παλιό. Πρώτη φορά. Παλιό είναι. Το 95 παιχνίδι. Α! Φάγαμε ξύλο. Δεν φαντάζεσαι τι ξύλο. Άμα ξέβλεψε, θα ρίξει κάτι. Έχει projectile. Γιατί δεν το κάνω τόση ώρα το projectile, αφού έχει projectile. Μπορείς να μου πεις γιατί. Πες μου, όχι πες μου, γιατί. Πάλι λάθος κίνηση. Αχα, αχα. Κατάλαβα τι γίνεται εδώ πέρα. Με το projector τουλάχιστον. Άφησε την άμυνα σε καλό παιδί. Δεν αφήνει την άμυνα, δεν αφήσει την άμυνα. Θα φάω ένα μεζέ της παρηγοριάς εγώ. Γιατί ρε Μπίλι, γιατί. Θέλω να πάω τελικό έντι, το καταλαβαίνεις. Όχι πως σε νοιάζει, βέβαια, γιατί δεν θα μου αποτρέψεις από αυτό το τελικό, αλλά δεν θα σου πάω. Ωραίο counter. Α, μου θυμίσεις τον τέτοιο να τον... Τον, πώς τον αποτέκεν, τον... Σκότω στον ρε Μπίλι γαμότο. Σκότω στον έτσι πρέπει. Από το Tekken τον τέτοιο, τον Μπρουσ. Που κάνει αυτά τα... Τέτοια φάση και καλά. Έχω να την γράψει όλες τις εταιρείες, να πούμε. Εντάξει, εγώ το χτυπάω, αυτός με κάνει grab, δεν έχει σημασία. Μιλώντας για grab, δεν τόλμησα μέχρι τώρα να τους πιάσω, δηλαδή, γιατί... Το χτύπησα. Πάρε το για να μάθεις. Εννοείται. Τον κέρδισα. Και πήγαμε ένα εκατομμύριο βαθμούς. Είμαστε απίστευτοι. Καράδες. Ήταν αρκετή πάντως για να μας κάνει με όλα πεσμπόλικους και είναι ο Duke. Ο Duke δεν ξέρω ποιος είναι, ο τελικός. Δεν ξέρω, παιδιά, ο Duke. Έχει γεωγραφίες εκεί πίσω. Όχι, είναι βούδες και τέτοια. Και σαφώς συζήτησε αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι, αυτός είναι και γρήγορος. Οχοχο! Ξέρεις, συνδυάζει δύναμη και ταχύτητα, σαφέστατα. Ο Duke.
Αχα, παιδιά, δεν το βλέπω να το βγάζουμε. Εντάξει, έχει τρελαθεί στην άμυνα, έτσι. Έχει τρελαθεί στην άμυνα, δεν κάνω πλάκα. Μόνο με άμυνα, με μπλοκ τον έκανα ντάμαξ. Θα υπάρχει τώρα, πως δεν μπορεί. Επιτέλους, αν ήταν πιο κοντά θα είχα χάσει το πιο σίγουρο, γιατί ξέρετε. Επιτέλους! Και έχουμε κι άλλο, κάτι μου λέει. Δεν είναι καθόλου Wicklin. Ο Σιούκο. Αυτός είναι ο τελικός μας. Είμαι σίγουρος θα φάμε πάρα πολύ προμόξυλο. Μάλιστα. Για να δούμε. Α, μου θυμίζεις πολύ τον Giz. Κάτι μου θυμίζεις από Giz. Counter. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά μου θυμίζει τον Giza φάνταστα, εντάξει, SNK. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι άλλο, ας πούμε. Σε πιάνει αυτή τη λαβή, την κλασική, σε πετάει πάνω, εντάξει. Ελπίζω να φεύγεις και κάνα από κάνα κτίριο κάτω, αλλά τέλος πάντων. Άμυνα τρελή. Σαφώς για την γωνία, γιατί ήταν πιο βολικό. Wow. Σούπερ. Τουλάχιστον αυτή. Κοιτάζει ο υπολογιστής να κάνει το παν να μείνει μακριά σου, ειδικά με αυτόν. Ο άλλος ήταν πιο γρήγορος, καλά. Σε λάθος σημείο το χτύπησε, αλλά τέλος πάντων. Α, καλά, ναι. Στο τέλος της ταινίας δεν ήταν τόσο δύσκολο, ήταν πολύ γελίο, πιο γελίος, να ξέρετε. Α, δεν έχετε την ταινία. Round one.
Είναι από αυτούς τους τελικούς που ξέρετε, τον πρώτο γύρο μπορεί να τον κερδίσει σχετικά εύκολα να βρει το κόλπο, ας πούμε, το κουμπί του που λέμε. Και μετά η επόμενη γύρη είναι θάνατος. Ναι, σαφώς. Ελπίζω να φάει πολύ άγριο ξύλο στο τέλος, ειλικρινά. Θα υπάρχει κάποιος τρόπος, δεν μπορεί. Αλήθεια. Απλά έχει ξεσκιστεί να κάνει αυτό το πράγμα για να κάνει τη σούπερ. Εγώ αυτό κατάλαβα γενικά. Είναι αυτή που λέμε το σύνδρομο SNK Final Boss Syndrome, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή έχει ξεσκιστεί να κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να σε πιάσω, δεν έχει σημασία τι θα κάνεις. Πρέπει να κάνω συνέχεια το ίδιο για κάποια στιγμή να σε πιάσω με βάση τα κριτήρια του υπολογιστή. Γιατί ο υπολογιστή σκέφτεται φτωχά. Σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Παίζει τρελή άμυνα, τα κάνουμε με ένα κουμπί, ενώ εσύ τα κάνεις με 10 κουμπί. Καταλάβατε, αυτό είναι. Ναι, σαφώς ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι. Σαφώς. Το πρώτο γύρο το βρήκαμε τουλάχιστον. Ξέφυγε όλα τα χτύπηματα, έτσι. Έκανε κάτι για να ξεφύγει όλα τα χτύπηματα. Αυτό το χρειαζόταν. Και φαντάζομαι τέρμα. Ούψ. Όταν δεν βάζεις καλούς εργάτες να κάνουν δουλειά στο μέρος, όλα πέφτουν στο κεφάλι σου. Με το ζόρι. Look at the master. Ποιον master βρε χαμένε, τα έχεις κάνει σαλάτα και από μαζί σου. Σου Σέτσου Κεν, μάλιστα. Τι είναι αυτό καινούριο? Είπα και εγώ θα βγει μούρη του κακού πάλι εδώ. Για να βγάλουν δεύτερο fighting. Μπα. Μ' αρέσει που έχει και τα voice acting μας δείχνει εδώ πέρα γενικά. Μάλιστα. Ο τερματισμός από την άνη, τέλος πάντων. Κάθε τερματισμός στο fighting τι περιμένετε να δείτε. Δεν περιμένετε να δείτε. Ας πω ακόμα ένα snack της παρηγορίας για τα κάνουμε σαλάτα και να κλείσω το βίντεο με ένα ακόμα playing classic set που έφτασε στο τέλος του. Και να σας ευχαριστήσω που είδα το βιντεάκι και το ρεντί κολόμο εδώ πέρα. Και με τη σκοράρα που κάναμε να γράψουμε και όνομα. Καλό fighting σε γενικές γραμμές, αλλά είναι από αυτά τα παιχνίδια που στο τέλος θα φάτε πολύ ξύλο. Και όχι μόνο, γενικά. Τέτοια φάση γενικά. Έχει κάτι όνομα Μουνέκι Εμπινούμα. Μάλιστα. Έχει και εγκλέζου σαφώς, εννοείται. Τσιάκι Ιζούκα, μάλιστα. Φούμιο Σουζούκι, κλασικά Σουζούκι. Που καταλαβαίνεις ότι με το όνομα Σουζούκι, το Σουζούκι είναι όνομα κάποιου Ιάπωνα.
μάλιστα, Μακότο Σιγκενόμπου. Ακίρα Κιτσούνο, μάλιστα. Δεν χρειάζεται να δούμε το σταφρόλ, φαντάζομαι. Αν μπορούμε να το κάνουμε skip, ας το κάνουμε. Ωραία, να το. Να γράψουμε το ρεζιλίκι μας. Πού το αλφα. Τάς, από το τάσο μου. Και να σας χαιρετήσω. Από το Double Dragon, The Fighting Game, που ήταν TV.